Μόνο το προηγούμενο διάστημα κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης δούλεψαν σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή για να πείσουν τον λαό ότι όλο αυτό το γαϊτανάκι που ξέρουν να κάνουν καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Για τις κομμένες συντάξεις, παραδείγματος χάρη, έφταιγαν οι συνταξιούχοι που ζούσαν πολλά χρόνια και δεν πέθαιναν. Για τους μισθούς των εργαζομένων έφταιγαν τα πολλά επιδόματα που έπαιρναν. Για το χάλι στην υγεία έφταιγαν οι τεμπέληδες γιατροί. Για την πυρόσβεση έφταιγαν οι πυροσβέστες που έπαιζαν τάβλη. Όλα αυτά ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Μας κατηγορεί το κράτος φορολογιστής, το κράτος των κεφαλικών φόρων, του τέλους επιτιδεύματος, της προκαταβολής φόρου, του έμφυα, που τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια θα καταργούσαν. Μας κατηγορεί το κράτος που το 95% των εσόδων το πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μας κατηγορεί το κράτος που δίνει αφορολόγητο στους εφοπλιστές, στολίζοντάς τους με 58 φοροαπαλλαγές και αφορολόγητο πετρέλαιο. Που χαρίζει τα δάνεια και φοροαπάλλαγες στους επενδυτές. Που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους. Μας κατηγορεί το κράτος που από το 107 δις ληξιπρόθεσμα χρέη, τα 85 τα χρωστούν μόλις 10.000 αφημοί. Από αυτούς, η καλή μας αδεία και το κράτος τους τα χαρίζει, γιατί τους τα θεωρεί αναπόδεκτα ίσπραξης. Αυτό το κράτος που μας κατηγορεί έχει εξυγχρονίσει, συνάδελφοι, έχει εξυγχρονιστεί και έχει και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει ψηφιοποιηθεί μόνο εκεί που είναι για να μας τα πάρει. Όλα εκεί γίνονται αυτόματα. Πληστριασμοί, καταστάσεις λογαριασμών. Όταν είναι όμως να μας δώσει, έχει μισό υπάλληλο στον ΕΦΚΑ να βρει μέσα σε ένα βουνό φακέλου το φάκελο για να μας δώσει τη σύνταξη μετά από 3 χρόνια. Έχει διαδικασίες fast track αυτό το κράτος. Όταν είναι για να δώσει εργολάβους, επενδυτές, αρμοτοφορίστηκαν αλάρκες. Όμως αυτό το κράτος, συνάδελφοι, όπως μάθαμε από τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μπανανία. Εγώ έχω να ρωτήσω, να κάνω δύο ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό. Ας μας υποδείξουν ένα κράτος μη μπανανία, που οι αυταπασχολούμενοι και μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν αφορολόγητο όριο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, που πληρώνουν προκαταβολή φόρου. Έχουν να μας υποδείξουν ένα τέτοιο κράτος. Ας είναι και μπανανία.